It's Christmas time. Χριστούγεννα, γιορτές, αγάπη, ευτυχία, τέτοια στο κεφάλι χωρίς λόγο. Να σου πω ποια είναι τα πραγματικά Χριστούγεννα. Ποια είναι. Αυτά εδώ. Τι είναι αυτά. Τα ρανδάκια δεν μιλάνε μεταξύ τους, έχουν χωρίσει. Τα βλέπεις. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, είναι δικά μου παιδιά είναι αυτά. Και αν σας τα πρίξανε τη χρονιά που έφυγε. Αν σας τα πρίξανε τη χρονιά που έφυγε. Όλη την ώρα με κίγμα στο χέρι. Όλη την ώρα με κίγμα στο χέρι. Μου τα πρίξες. Έχει Boxing Days και τέτοια. Πάρτα. Έβαλες κέρατα, έβαλες γόβες. Τι άλλο. Τι άλλο πια. Κάπνισες το δέντρο. Εν τω μεταξύ αυτό το δέντρο λείπει ένα κλαδάκι εν τω μεταξύ. Πόσος τσακωμός έχει παιχτεί γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βλέπετε στο Hollywood και στην Αμερική που στολίζουν το δέντρο. Oh my God. Αν μπορούσαν θα ζωντανεύανε τα στολίδια και θα μαγείρευαν ζεστά κουλουράκια. Όλα. Ενώ το ελληνικό το δέντρο έχει τσακωμό γύρω-γύρω. Καταρχάς λείπει ένα κλαδί. Καταρχάς λείπει ο πατέρας από το σπίτι και έρχεται τελευταία στιγμή. Καλώς τον! Ναι, αυτό μας μάρανε. Οι γιορτές και τα καλώς τον. Έλα να στολίσουμε το δέντρο. Έχετε βγάλει offside τα Χριστούγεννα και τι είναι αυτό τώρα. Γράψαμε καλά Χριστούγεννα, λίγο να μπει λίγο χαρά στο σπίτι μας. Να μπει χαρά στο σπίτι μας για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι Χριστούγεννα, δεν είμαστε χαρούμενοι. Χαρά. Είμαι εγώ γκρινιάρης. Είμαι εγώ γκρινιάρης. Είσαι λίγο μίζερος. Είμαι εγώ μίζερος. Και τι έγινε, καινούργιες γόβες. Όχι καλέ, από πρόπερση τις έχω. Α, όχι σπατάλες. Το φως αυτό κλείστε το, δεν χρειάζεται αυτό το φως. Αυτό το φως δεν χρειάζεται. Καίει αυτό, γράφει κάτω. Κώστα, γιατί μου έφερες τα κέρατα εδώ πέρα τώρα αυτά. Για το καλό παιδί μου, για το καλό, το δικό μου. Τα παιδιά έγραψαν καλά Χριστούγεννα. Ζωγράφισαν εδώ πέρα το δεντράκι, δεν βλέπεις χριστουγεννιάτικα. Αυτό τι είναι εδώ πέρα. Μελομακάρονο. Δεν είναι πίτσα. Το δέντρο, γιατί αγοράσατε καινούργια στολίδια, δεν είχαμε περσινά! Δεν είχαμε περσινά! Καρφώθηκε! Το παιδί πήγε για τα καλάντα, πήγε. Πόσα έφερε, 90 ευρώ και 10 ευρώ paysafe πάλι. Ωραίο, φοβερό. Κύριε Νίκο, θέλω να μου πείτε. Είσαι φοβερή, Τζαφυρά. Ευχαριστώ του. Πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Χαλάτε κόσμο. Kickbet, nobibet. Χαμός γίνεται, ναι. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το 2020. Τίποτα, μόνο Ολυμπιακός θα υπάρξει το 20, έχει υπόψη σου. Κατώτακατο. Πώς εντάξει τώρα. 19 ομάδες βλέπω επειδή ο Ντίας τον εγκόκερο. Ναι. Καταστροφές φοβερές όλοι. Όλοι. Μόνο Ολυμπιακός, ένας κόσμος μέγιστος. Ναι. Ένας πρόεδρος φοβερός έχει υπόψη σου. Ένα καλαϊσκάκι το οποίο θα γίνει 100.000 τέσεων. Τι βλέπετε το Φεβρουάριο για τον Ολυμπιακό, γιατί μπαίνει ο εγώκερος στη Σελήνη. Όπως μπήκε ο εγώκερος στη Σελήνη, έτσι θα μπει ο Χαλαραμπή στην άμυνα της Αρσενάλ μέσα. Το βλέπετε έτσι. Κατώτακατο. 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 Για το πρωτάθλημα. Τίποτα. Τι. 9 βαθμοί διαφορά στο Φλεβάρι τα έχει ο Ολυμπιακός. Έχει υπόψη σου. Κοίταξε το, δείξτε το. Δείξτε τώρα να δεις πώς θα φύγουνε. Μου φέραν τώρα εδώ πέρα. Το πράσινο δεν σας πάει καθόλου. Φύγε ρε από εδώ ρε πράσινο ρε. Καλώς. Καλώς. Το Μάρτι ναι. Που είναι τα ντέρμπι τα μεγάλα. Ναι. Σου κάνω κατσαμία το, πώς το λένε. Και αυτό εδώ μπροστά είναι ο Αλαραμπή έχει υπόψη. Εδώ είναι ο Τσιμίκας. Εδώ είναι ο Ελαμπλού. Ο Μαρ. Αυτός. Εδώ είναι ο Μεριά. Να αφήσουμε εδώ το Σάπ. Όχι, που είναι να αφήσουμε μεγάλο. Το Μεριά εδώ. Και να βάλουμε τον Αβραάμ. Λοιπόν, έπειτα, 4-3, 1-2, 1. Να φέρω ένα κεφτέ. Άστα πέρα καρπετόμουλα τα παραμύθια. Αυτό είναι ο πλανήτης Ολυμπιακός του 20 που θα χαλάσει τον κόσμο και τα σύμπαντα όλα. Γκολ! Έχει υπόψη σου. Αυτό. Τελειώσατε. Καταρχάς δεν μου απάντησες αν είσαι υπέρ του Boxing Day. Το να σηκώνονται οι άνθρωποι από την καλοπούλα. Ακόμα να μην έχει κάτσει, ας πούμε, η πατάτα και να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις κάτι center back, έτσι ρε, αυτό. Έτσι είναι τα center back. Όλο, άλλαξε Γιώργη, Boxing Day, έμφραγμα day, άλλαξε. Είμαι υπέρ Boxing Day, γουστάρω πάρα πολύ Boxing Day. Ο άλλος 150 κιλά στον καναπέ για να λέει το άλλο, τρέξε ρε λίγο ρε, ρε τρέξε λίγο. Ρε γελάδι, τελειωμένε. Θες και μπάλα. Τρέξε ρε! Ωρε κρέας να μου να καταλέ... Άμα με έβαζες τώρα τα 0% τα έκανα σε 2 μήνες όπως είμαι τώρα. Σας αλιγκάρι. Και βγάζουν ένα παππού. Οι άνθρωποι είναι τελειωμένοι να πούμε.
Γίνεται έτσι. Αυτό ναι, ναι. Σουτάρε, σουτάρε, δεν φτάνει στην μπάλα ρε τελειωμένη. Love and marriage, love and marriage. Θιέ γκολ, μπήκε γκολ, θιέ. Τι είναι. Μπήκε γκολ στο 94. Φοβερή γκολάρα. Το χασε. Ποιο σοβαρό. Ο De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Αυτό. 1-0. Κυριολεκτικά. Θιέ! Θιέ, ξύπνα, έφαγε γκολ η City. Έφαγε γκολ η City, Θιέ. Πότε έφαγε. Τώρα, στο 87. Α, το έληξε, στο 90. Με το που πήγε 90, το έληξε. Δεν κράτησε ο καθυστερήσει του τίποτα. Θέλει να πάει σπίτι το τύπο. Πότε έφαγε γκολ. Ναι. Το έφαγε. Ναι, έφαγε γκολ. Ποιο δεν είναι. Τώρα έληξε. Διαφημίσει, δεν βλέπετε. Ωραίο αμάξι. Να σου κάνω ένα καφεδάκι. Ποιο. Θε ένα καφεδάκι σκέτο. Να σου κάνω. Πόσο ήρθε. 1-0. Η θεία σου φταίει για την κρίνια αυτή. Γιατί αν με ξύπναγε. Αν με ξύπναγε θα έκανα. Μιλάτε! Σε ένα σπίτι 9 άτομα. Κοιμάμαι 6 ώρες. Εσύ παίζει δεν κοιμάμαι ανέστο 6 ώρες. Ναι. Σκούντιξτε λίγο. Σε σκούντιξα πριν και μου λες δεν κοιμάμαι, ξεκουράζομαι. Ξεκουράζω τα μάτια μου. Ναι, αυτό. Τον εγκέφαλό μου που δεν λειτουργεί και πολύ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θέλει να γελάσει. Δεν μου έχει δώσει του κωδικού σου να μπαίνω εγώ. Δεν είναι ο κωδικό. Γιατί. Δικαιώ. Καλά, εμένα δεν με πιστεύει σε μένα τώρα, είναι το δυνατόν. Θεώ τον ίδιο να κατέβει κάτι κωδικού, εγώ δεν δίνω. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Μπορεί κάποιο να σου χαλάσει το σερί. Γιατί έχει σερί, εσύ. Δεν έχω 0 στα 12 σερί. Γιορτές χωρίς τσαλετζάκι δεν έχει. Δεν γίνεται. Κάτσε ότι φάμε το μάτι. Χάσαμε και οι δύο. Προβατίνες είχαμε φάει την άλλη φορά. Γκοτζιμπέρι. Ένας έτρεχε από εδώ, άλλος έτρεχε από εκεί. Arsenal, Chelsea. Λοιπόν, εγώ είμαι Chelsea έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Εγώ λέω διπλό. Θα πάω με συνέστημα. Ή θα πάω άκλαυτος. Ένα από τα δύο. Εγώ στηρίζω Arsenal. Άσο. Άσο, ξέρω. Χειμώνα θα βάλουμε κάτι θεματικό, βατραχοπέδιλα. Μπράβο. Για χειμερινού κολυβητέ που κόβετε την πίτα σα Φλεβάρι. Μέσα στη θάλασσα. Ναι. Λοιπόν. Ευχήθηκε αυτό αυτό. Λοιπόν. Όποιο χάσει, θα έρθει με βατραχοπέδιλα στην εκπομπή. Εντάξει. Και αν έρθει χ και οι δύο. Πάρε δύο που σάψει. Ούτε μισό δεν κάνω. Καλέ γιορτέ. Ας το άστε για το επόμενο στοίχημα. Καλή χρονιά.